Δεν ξέρω πόσο πάτω, ξέρω τι λένε οι μοντελοπνίχτες. Στις 14 Ιουνίου μοντελοπνίχτης Βορείου Ελλάδος, γιατί οι δημοσκόποι καθορίζουν μερικά πράγματα, έλεγε. Εγώ θεωρώ ότι αν έρθει ένα τέταρτο κύμα, το οποίο αν έρθει θα έρθει λόγω μεταλλαγμένων στελεχών, τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν αυξημένη δραστηριότητα, η αλήθεια είναι ότι θα έχει έρθει, δηλαδή δεν θα έχουμε εμβολιαστεί νωρίς, πλήρως, όσο δυνατόν πιο πολύ, και ταυτόχρονα επειδή θα υπάρχουν μεταλλαγμένα στελέχη, τα οποία θα έχουν έρθει στη χώρα, υπάρχουν ήδη στη χώρα, οπότε δεν υπάρχει. Πού το τοποθετείτε χρονικά αυτό, όμως, αν έρθει? Δεν θα συμβεί το Σεπτέμβρη, αυτό δεν μπορεί να συμβεί το Σεπτέμβρη, μπορεί να συμβεί. Όμως όταν θα αρχίσει να γίνεται χειρότερος ο καιρός, Νοέμβριο πάλι δηλαδή. Μέσα, άρα ουσιαστικά παρόμοια εποχή, τέλος μετά τις 25 Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρόβλεψη στις 14 Ιουνίου. Τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Στις 2 Ιουλίου το ίδιο μοντέλο άλλαξε την πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη, είτε ξεκινήσαμε χθες, είτε μέσα στις, μέχρι τις 9 του Ιούλη θα είμαστε στην αρχή του περίφημου τέταρτου κύματος. Α, πόσο γρήγορα το μοντέλο. Είναι εξελικτικό, έχει νόηση, έχει τεχνητή νοημοσύνη. Και σήμερα διαβάζω ότι έχουμε νέα πρόβλεψη. Στις αρχές Αυγούστου πάμε για 3.500 κρούσματα, λέει ο μοντελοπνίχτης Βορείου Ελλάδος. Καλά πάμε. Είναι σαν τις κινητές ή και τις ακίνητες γιορτές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πεις. Είπα γιορτές. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιοι? Ο Κυριάκος και η Κυριακή. Έχετε το νου σας, παρακαλώ πολύ. Δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Διότι από το ευχαριστώ στην τιμωρία, έγκλημα και τιμωρία. Για την πανδημία ξανά μανά φταίνει οι νέοι, φταίνει τα κορονοπάρτι. Η Χαλκίδα έδωσε το νέο ρυθμό, λέει, χθες στα στενά του Ευρύπου πηγαίναν σαπάν, που λένε και εκεί, ή σακάτ τα νερά. Προς τα πού πηγαίναν? Χήμα στο κύμα, τι έγινε παιδιά? Πάλι ευνηδιαστήκατε, ευνηδιαστήκαμε. Κοντζά μηχανισμός με μοντέλα, ακούσαμε, μοντελοπνίχτες. Με στοιχεία, πάλι ευνηδιαστήκαμε. Ή μήπως θέλετε να μας πείτε ότι αντίθετα εδώ και τρεις μέρες αντιληφθήκατε ότι έρχεται καταιγίδα, έρχεται μπόρα που λέει και το τραγούδι, και προνοείτε για την ασφάλειά μας και έρχεστε να προλάβετε να μας προειδοποιήσετε. Για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτό θέλετε να καταλάβουμε? Ότι δηλαδή μετά από 17 μήνες που στην αντίληψή σας και ούτε καν στο λεξιλόγιο σας δεν υπήρχαν έννοιες και λέξεις όπως προνοητικότητα, προβλεψιμότητα, το προβλέπινε στη δική και πρόνοια, ξαφνικά θυμηθήκαμε τις αρχές δημόσιας υγείας που είχαμε εξορκίσει και αποφασίσαμε ή εξελιχθήκαμε τόσο πολύ ώστε να είμαστε σε θέση να προλαβαίνουμε καταστάσεις και γεγονότα? Μετά από 13.000 θανάτους και lockdown που κράτησαν μήνες και μήνες, μετά από τέτοια αποκλειστικότητα στα ΜΜΕ που κάνουν το άσπρο μαύρο και διαβάζουν ό,τι θέλουν και στέλνουν αρμοδίους οι επιτροπές. Διότι τώρα έχουμε νέα καμπάνια, ξανά από τα κεντρικά, μας προετοιμάζουν για τους κινδύνους από τη μετάλλαξη Δέλτα, λες και δεν υπήρχαν πιο πριν από την Αλφα ή από εκείνη της αρχικής της Γιουχάν. Για όλα αυτά η Δέλτα. Θυμάμαι και εκείνη την παλιά σειρά που έγινε και ταινία, ομάδα Δέλτα, έτσι δεν ήταν Παντελή, ομάδα Δέλτα. Έπαιζε και ο Λι Μάρβιν νομίζω, ε. Όταν λέγαμε πριν από 2 μήνες και πλέον για τις μεταλλάξεις, οι υπεύθυνοι κόφευαν και έκαναν πως δεν καταλάβαιναν περί τίνος πρόκειτο, λες και δεν επρόκειτο, και ξαφνικά όλους παραδόξος. Και μάλιστα εκεί που έλεγαν αρχές Ιουνίου, τέλη Ιουνίου, ότι είχαμε αποκλιμάκωση και ότι βλέπαμε μόνο, το θυμάστε, το αποτύπωμα, μάλιστα, το αποτύπωμα της επιδημιολογικής εικόνας, τι έγινε και ξαφνικά πάλι φουντώσαμε και αυξήθηκαν τα κρούσματα? Φταίνει οι νέοι? Και ποιοι νέοι? Αυτοί που δεν πήγαν με τα 150 να εμβολιαστούν? Όλοι οι άλλοι που δεν συνεμορφώθησαν προς τις υποδείξεις? Ποιες ήταν οι υποδείξεις ότι οι εμβολιασμένοι ακόμη και με την πρώτη δόση πετάνε τις μάσκες όταν συγχρωτίζονται μεταξύ τους? Και αλήθεια, εμείς που έχουμε κάνει 2 δόσεις εμβολίου, μπορούμε να συγχρωτιζόμαστε σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους?
Αρκεί να κάνουμε self-test, να το δηλώνουμε. Το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Αρκεί να το δηλώνουμε ως αρνητικό, αφού δεν το βλέπει και κανείς. Και αφού έτσι κι αλλιώς δεν ανοιχνεύει πάνω από 0,1 με 0,2% των θετικών, τι πιθανότητες θα είχαν αυτοί που το κάναν να έχουν θετικό αποτέλεσμα? Ακούω ότι το 60% των θετικών κρουσμάτων πανιχνεύονται, ανιχνεύονται χάρη σε αυτά. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι ξέφυγαν, ακόμη και έτσι. Ποιοι φταίνε λοιπόν? Αυτοί που δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν, οι άλλοι που έχουν κάνει μόνο τη μία δόση ή έχουν κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν, ή αυτοί που δεν σκοπεύουν να εμβολιαστούν ή που δεν έχουν πιστεί ακόμη ότι πρέπει να εμβολιαστούν με ένα εμβόλιο το οποίο αν νοσήσεις βαριά θα τη γλιτώσεις, δεν θα νοσήσεις δηλαδή βαριά, και θα αποφύγεις και τα χειρότερα. Αλλά ένα εμβόλιο που για τη μετάδοση αν την εμποδίζει δεν ξέρουμε, και δεν ξέρουμε αν ο εμβολιασμένος θα νοσήσει. Όλοι αυτοί λοιπόν φταίνε? Δεν φταίει κανείς από τους αρμόδιους μοντελοπνίκτες, επιτροπές, ανακοινωσιάρχες, και επειδή μας έλεγαν συνδοδευτικά με τα προνόμια και τις ελευθερίες που θα είχαμε άμα εμβολιαστούμε ότι πρέπει και να προσέχουμε? Αρκούσε λοιπόν να μας λένε για το εμβόλιο και να προσέχουμε για να μην φταίνε? Ποιοι μας έβγαλαν άρον-άρον από τα lockdown μόνο έτσι χήμα στο κύμα με τα τεστ αυτοδιάγνωσης? Είχαν αδειάσει μεθ τότε? Οι απλές κλίνες μεθ δεν γέμιζαν από τον αυξημένο αριθμό των καθημερινών κρουσμάτων? Αλήθεια, κατά πόσο επέτρεπε ένα τέτοιο βιαστικό και πρόχειρο άνοιγμα η τότε επιδημιολογική εικόνα της χώρας, αν και λυπής όπως πάντε, αν δεν υπήρχαν τα περιβόητα αυτοδιαγνωστικά οικιακά τεστ για να μπορούν να κρύψουν με τη μειωμένη αξιοπιστία και ανιχνευσιμότητά τους την πραγματική εικόνα, που κάθε άλλο παρά ικανοποιητική ήταν για ένα τέτοιο παράκαιρο άνοιγμα? Αντί λοιπόν να έχουμε μια οργανωμένη, μεθοδευμένη, συντεταγμένη, σταδιακή επάνωδο στις κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες, προσφύγαμε σε μια μέθοδο ανεπαρκούς ανίχνευσης. Τα κλασικά μέτρα δημόσιας υγείας πήγαν σε εγκατάλειψη πρακτικά. Ακόμη και αυτό το ελλιπές τέστινγκ και η απομόνωση των κρουσμάτων, η υποβαθμισμένη χνηλάτιση και απομόνωση των επαφών, και αντί για το σπάσιμο των αλυσίδων μετάδοσης, εξακολουθήσαμε να γεμίζουμε τη δεξαμενή των ενεργών κρουσμάτων, αγνοώντας και τους συμπολίτες που έφευγαν κάθε μέρα για το ταξίδι χωρίς επιστροφή. Ποιοι λοιπόν επέλεξαν μια τέτοια μεθοδολογία, ώστε οι ίδιοι ικτροί, όπως είχε χαρακτηριστεί από έμπειρους ειδικούς επιδημιολογική επιτήρηση και η εμβρυϊκή, στην ουσία γονιδιωματική επιτήρηση, να συσκοτίζει ακόμη περισσότερο την πραγματική κατάσταση ως προς την έκταση διασποράς και την εκρηκτική εμφάνιση και συγκεκριμένη κατανομή πολύ συγκεκριμένων μεταλλάξεων αντίστοιχα? Και γιατί χρησιμοποιούσαμε την ακατάλληλη και μειωμένης και αμφιβόλου αξιοπιστίας μεθοδολογία των αυτοδιαγνωστικών τεστ? Μήπως για να αυξήσουμε τον αριθμό των διενεργούμενων τεστ πλασματικός και να αλλοιώσουμε έτσι το δίκτυο θετικότητας εκείνης περίοδου? Τέτοιου είδους λοιπόν μέθοδοι ανιχνεύουν μέχρι και το 60% των κρουσμάτων, χωρίς να κινδυνεύουν να εμφανίζονται οι ίδιοι αφελείς και να ξεχνούν ότι αυτό ακριβώς και μόνο αυτό αρκεί για να επιβεβαιώνει καθημερινά το τεράστιο έλλειμμα στην ανίχνευση και την ιχνηλάτηση. Δεν αρκούσε η μέχρι τότε συστηματική απόκρυψη των πρωτογενών στοιχείων και επιλεκτική ετεροχρονισμένη έως άκερη δημοσιοποίηση περιορισμένων, ανεπαρκών και ανεμικών στοιχείων για την περίσταση, δεδομένων που δημιουργούσαν σωρία αντιφάσεων στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και έπρεπε να προσθεθεί και άλλη μια τέτοια αλχημία για να διατηρείται πάντα επίκαιρη η φήμη των ελληνικών στατιστικών? Και τι μάθαμε από την τραγική αποτυχία του περσινού καλοκαιριού και την εμπειρία, δυστυχώς την αρνητική, με νεκρούς του περασμένου πανδημικού χειμώνα, που κράτησε όλη την παγωνιά του μαζικού θανάτου που κουβαλούσε μέχρι και την άνοιξη, ώστε να επιμένουν να θέλουν να σύρουν τη χώρα και τους επαγγελματίες του κλάδου για άλλη μια φορά σε νέες τουριστικές περιπέτειες? Τα δείγματα γραφής φαίνονται. Είμαστε τελικά μια χώρα παράδεισος COVID-free τουρισμού?
Και με τα υγειονομικά διαβατήρια και τα αυτοδιαγνωστικά καθαρίσαμε. Και μήπως το παρακάναμε με αυτό το κλίμα επιτυχίας του εμβολιαστικού προγράμματος, προτάσσοντας για λόγους εντυπωσιασμού ποσοστά και νούμερα. Να σας θυμίσω ότι ακόμη και προχθές προσθέταμε μέχρι και τα προγραμματισμένα ραντεβού αντί για την πραγματική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, που βεβαίως για να δημιουργήσει τείχος ανοσίας έχει μεγάλη απόσταση. Αν βάλετε και τις μεταλλάξεις, μοιάζει το τείχος κάθε φορά που το πλησιάζεις να απομακρύνεται. Μήπως λοιπόν με μοντελοπνίχτες, επιτερητές, ανακοινωσιολόγους φτιάξαμε ένα κλίμα εφορίας και εφησυχασμού? Και πολλοί βιαστήκαν προκαταβολικά να μιλάνε για προνόμια και ελευθερίες, προφανώς πατώντας την κούραση των πολιτών, και να προκαταλαμβάνουν τις διαθέσεις τους σχετικά με την κατάργηση μέτρων και μέτρων προστασίας, δηλαδή τις μάσκες και τις αποστάσεις, την ίδια στιγμή που άλλες χώρες, αν και σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση, έμπαιναν εκ νέου σε ένα νέο κύκλο περιορισμών μπροστά στη νέα απειλή των μεταλλάξεων. Άρα αυτή η επαναφορά δραστηριοτήτων προώρα, χωρίς την απαιτούμενη προστασία και μέτρα, μήπως είχε άλλη στόχευση? Μήπως για να δελεάσουν ακόμη και τους πιο διστακτικούς ως προς τα εμβόλια να σπεύσουν να εμβολιαστούν πριν τους εξαναγκάσουν έμεσα να ακολουθήσουν τις προτροπές τους και να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα που θα επιτρέψει την καθιέρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού? Στόχος ανομολόγητος, αλλά στην πραγματικότητα αυτός είναι ο στόχος. Με όλα αυτά όμως αντιλαμβάνονται ότι η κοινή γνώμη και οι κοινωνικές συμπεριφορές σε μια χώρα όπως η δική μας αρχίζουν και γίνονται ταραντέλα όπως το τραγούδι του Παντελή. Να μην σας πω τώρα για όλα τα άλλα, τα Green Pass, το αλαλού με τις μετακινήσεις από την ενδοχώρα προς τα νησιά, την παρέκκληση κάθε επιστημονικής αντίληψης και των διεθνών ταξιδιωτικών κανόνων. Αφήστε. Να μην σας πω για τους μοντελιστές Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, που οι προβλέψεις τους αποδείχθηκαν και αυτές αβάσιμες, διότι τελικώς αναγκάστηκαν μέρα με την ημέρα να αλλάζουν με τα μοντέλα τους αριθμούς. Και πού φτάσαμε? Στις αντιφάσεις των τελευταίων ημερών. 2 μέρες μετά τα περιβόητα ασύλληπτα για τον κοινό νου μέτρα στην εστίαση, ξεχνιούνται άραγε αυτά, ξεκίνησε η αντανακλαστική λειτουργία των επικοινωνιακών ομάδων, πρώτο απ' όλα ο προπομπός των εξελίξεων στα ΜΜΕ, καλλιεργώντας τη μία μέρα την εφορία και την υπέρμετρη αισιοδοξία, μέχρι και την έμεση πλην σαφή προτροπή σε ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες και τις αμέσως επόμενες ημέρες άρχισε ο πανικός, η απεσιοδοξία, ο τρόμος και όλα τα σχετικά μέσα 2 μέρες. Εντάξει, μετά ξαναεμφανίστηκαν οι μοντελιστές και από εκεί που προέβλεπαν περαιτέρω μείωση μέχρι το τέλος του Ιουλίου, κατέληξαν στο εντυπωσιακό συμπέρασμα να προβλέπουν απότομη εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων. Με τι στοιχεία άραγε? Και πώς μέσα σε μια μέρα? Και ακόμη χειρότερα, έχουν και το θράσος να το δικαιολογούν. Και μετά το ρόλο τον πήραν οι διάφοροι καναλίατροι, από εδώ τον κυκλοφορήσαμε τον όρο, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην αρχή λέγοντας ότι θα έπρεπε να υπενθυμίζουν συνεχώς προειδοποιήσεις τους ότι η πανδημία δεν πέρασε και ότι ο ιός είναι ακόμη εδώ μαζί μας, και ότι πρέπει όλοι μαζί και ο καθένας από εμάς χώρια να προσέχουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Και μόλις χθες προχθές άρχισαν να επιδεικνύουν τις προβλεπτικές ικανότητες που διαθέτουν και να μας προετοιμάζουν από το πρωί, για τετραψήφια νούμερα κρουσμάτων. Από το πρωί. Τη συνέχεια τη ζήσαμε χθες το απόγευμα. Ο Νίκ Χαρτ Γκρικ ανακοίνωσε με φόβο, προειδοποίηση με μέτρα, ποινές και πρόστιμα, χωρίς έλεος για τους παραβάτες και για τους ανεμβολίαστους από 2 πομπαίους τράγους, καμία λέξη για τους εμβολιασμένους που θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως ασυμπτωματικοί, που όμως δεν θα υποχρεούνται ή δεν θα υπόκεινται σε έλεγχο με τεστ, γιατί αν αυτός εξακολουθήσει να γίνεται και σε αυτούς, τότε όλοι θα είχαν άλλα ερωτήματα περί της χρηστικότητας των προγραμμάτων. Πρόκειται για λαλούμ, για χάσιμο της μπάλας, της ψυχραιμίας
ή ό,τι άλλο θέλετε από πλευράς μηχανισμού προστασίας των πολιτών και της δημόσιας υγείας. Κάθε άλλο βέβαια, αυτό μάλλον δεν ενδιαφέρει κανέναν. Πρόκειται για τα ανακλαστικές κοινής προστασίας του ίδιου του μηχανισμού που επιχειρεί να ελεγχιστοποιήσει τις απώλειες, τουλάχιστον πριν την αποτυχία την πλήρη. Με άλλα λόγια, καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση, πώς το λέει άλλο, στα γουναράδικα. Καλά. Λοιπόν, στα μπαράδικα, τα πιτσόμπαρα. Πήρε φόρα τώρα, με συγχωρείτε, πήρε φόρα τώρα η Χαλκίδα. Σήμερα από το πρωί παίζει το αλαλούμ στα στενά του Ευρύπου. Μου λέει εδώ φίλος ο Βασίλης, καλά, ανακοίνωσε χθες ως νέο μέτρο το μέτρο που ισχύει από τον περασμένο Μάιο. Και οι DJs λέει βγήκαν πρώτοι και το είπαν αυτό. Διότι από τις 3 Μαΐου, όποτε και άνοιξε ξανά η εστίαση, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή σε μπαρ, καφετέρειες, κλαμπ κτλ., ως γνωστόν λέει, επιτρέπονται μόνο καθήμενοι πελάτες. Χθες ο Nick Greek Hard Greek ανακοίνωσε ότι από τις 8 Ιουλίου στα παραπάνω καταστήματα θα επιτρέπονται μόνο καθήμενοι πελάτες. Είπε, ειδικότερα για τις δραστηριότητες διασκέδασης προκειμένου να ελέγξουμε αυτή την αλματώδη αύξηση, η κυβέρνηση αποφάσισε και σας ενημερώνουμε ότι από την 5η-8η Ιουλίου του 2021 όλοι οι χώροι εστίασης, τα μπαρ, τα κλαμπ και τα κέντρα διασκέδασης θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους. Με άλλα λόγια, μου λέει ο Βασίλης, ο υφυπουργός, ο Nick Hard Greek, ανακοίνωσε εκ νέου ένα μέτρο που ισχύει εδώ και μήνες. Ευλόγως λοιπόν, λέει, προκύπτει για μένα το εξής ερώτημα. Το διάστημα από 3 Μαΐου του 2021 μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει έλεγχοι, πόσοι και πότε? Γιατί μετά τη χθεσινή ξανά ανακοίνωσή του, το συγκεκριμένο μέτρο παρουσιάζεται σαν να λαμβάνεται για πρώτη φορά. Η κοινή όμως υπουργική απόφαση για την επανεκκίνηση της εστίασης στις 3 Μαΐου του 2021 δεν είναι η μόνη στην οποία γινόταν αναφορά για μόνο καθήμενους. 9 Ιουνίου, λέει ο Βασίλης εδώ, όταν ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς ανακοίνωνε πως η μουσική θα επανέλθει στην εστίαση, επαναλάμβανε πως τα μαγαζιά φιλοξενούν μόνο καθήμενους πελάτες. Ναι. Αντίστοιχη ανακοίνωση υπήρχε και για το άνοιγμα των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης στις 2 Ιουλίου του 2021, δηλαδή πριν 6 μέρες, στην οποία πάλι επισημαίνονταν πως η πληρότητα θα πρέπει να είναι 50% και οι πελάτες θα είναι μόνο καθημενοί και όχι όρθιοι σε μπάρες. Θα λειτουργήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Α. Αποκλειστικά σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο. Β. Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών. Αυτό, λέει, αναφερόταν ο Βασίλης στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης. Η μόνη αναφορά, είναι δίκαιος ο Βασίλης, που υπάρχει για μη καθήμενους είναι σε σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε προημερών, στο οποίο αναφέρεται, πρόσεξε, λέει Γιώργο, πως επιτρέπεται να λειτουργούν υπαίθρια κέντρα διασκέδασης υπό τον υγειονομικό όρο, μεταξύ άλλων, της χρήσης μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπών μαζί, απόσταση 9,5 μέτρου για κάθε επόμενη διάδα σκαμπό και φιλοξενία και ορθίων πελατών. Μέτρο που δεν περιλαμβάνει όλα εκείνα τα καταστήματα όπου δημιουργήθηκε το όργιο συνωστισμού και με μη καθήμενους που παρατηρείται εδώ και αρκετό καιρό στην Ελλάδα, οι οποίοι ούτε μπροστά σε μπαρ ήταν, ούτε σε σκαμπό και απόσταση 1,5 μέτρου. Τι μάθαμε λοιπόν χθες? Πως ανακοινώθηκε μέτρο που ήδη έχει ανακοινωθεί 3 φορές και ότι από τις 8 Ιουλίου, από αύριο, αλλάζουν τα πρόστιμα και έρχονται βροχή τα λουκέτα στους παραβάτες.